Ημέρα. Πριν έρθουμε στα δικά σας. Νομί... Ο, όπως, όπως ο λαός της Ελλάδας και όπως όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουμε και αγωνία αλλά και κρυφές και φανερές ελπίδες ότι θα πάνε καλά τα πράγματα σήμερα και θα υπάρξει μια προωθητική συμφωνία. Ε, θεωρώ ότι η περήφανη και ανυποχώρητη στάση της νέας κυβέρνησης της χώρας μας, της κυβέρνησής μας... Η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση του ελληνικού λαού, η αλληλεγγύη των λαών τη Ευρώπη, αλλά και η στήριξη, διεθνή μα στηρίγματα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη από πάρα πολλέ χώρε και κυβερνήσει, αλλά και έξω από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιούργησαν ένα πολιτικό κλίμα που ουσιαστικά δεν απομονώθηκαν οι θέσει τη Ελλάδα, αλλά απομονώθηκαν ακραίε φωνέ μέσα στη γερμανική κυβέρνηση. Τώρα εσεί δηλαδή. Δύο λεπτά, δύο. Εδώ έχει, έχει καταλήξει να ψάχνουμε ψυχολογικά ή πολιτικά κίνητρα. Οι Γερμανοί έχουν σκοπό να μα πούνε και σήμερα ναι, όχι, ό,τι και αν του δώσουμε. Αν έχουν σκοπό να μα πνίξουν δηλαδή. Αν έχετε τέτοια πολιτική εκτίμηση, τότε τα πράγματα είναι. Τι να πω. Καταρχήν, καταρχή δεν θα του δώσουμε τα πάντα όπω είπατε. Όχι εδώ να δώσουμε θα ζητήσουμε αυτοί, τα πάντα. Ό,τι και να δώσετε ναι, τα πάντα. Απικιο, Απικιοκρατικέ πρακτικέ, τελεσίγραφα και εκβιασμού. Το έχουμε δείξει από την πρώτη στιγμή με τα δύο μεγάλα όχι που είπαμε για αποφάσει του Eurogroup και έχουν καταλάβει ότι δεν του παίρνει να το κάνουν αυτό. Κύριε, ε佐, δεύτερο, δουλείτε, είπα, πάντα. Κύριε. Ναι, ναι. Δεύτερο. ναι. δεύτερο, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι έχουν ενεργοποιηθεί και άλλε πολιτικέ δυνάμει μέσα στη Γερμανία. Είναι ενδεικτικέ και οι δηλώσει του κυρίου Γκάμπριελ αλλά και του κόμματο τη αριστερά τη Γερμανία οι παρεμβάσει αλλά και άλλες κυβερνήσεις στην Ευρώπη μεγάλων χωρών οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν επιθυμούν να επιτρέψουν να κυριαρχήσουν στην Γερμανία δογματικές αιμονές νεοφιλελεύθερου ή προτεσταντικού ή άλλου τύπου τιμωρητικέ πρακτικές απέναντι στην Ελλάδα που σήκωσε για πρώτη φορά το ανάστημά τη και διεκδικεί το αυτονόητο για την Ελλάδα και την Ευρώπη γιατί τέτοιες πρακτικές και αιμονές δογματικές της Γερμανίας την έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε αυτοκαταστροφή τη ίδια και σε καταστροφή τη Ευρώπη. Και αυτό επειδή το ξέρουν πολλέ δυνάμει μέσα σε αυτήν και στην Ευρώπη, ή, έχω πολύ βάσιμε ελπίδε και εγώ και όλη η κυβέρνηση ότι τα πράγματα θα πάνε καλά στο Eurogroup ε, στι 4 η ώρα ε. και μετά το απόγευμα. Κύριε Στρατούλη, ε, υπάρχουν ορισμένοι που αναρωτιούνται για το εξή θέμα. Εάν πάνε καλά τα πράγματα και αν υπάρξει μια συμφωνία, και αν μέρο αυτή τη συμφωνία είναι. Που λογικά μπορεί να το θέσουν αυτοί, ότι να παγώσουν ξέρω, εγώ, οι εξαγγελίε που έχει κάνει η κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων και οι δικέ σα εξαγγελίε. Να παγώσουν για λίγο, δεν σα λέω για πάντα. ώσπου να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Η, ε, κοιτάξτε, οι εξαγγελίε ε, τι οποίε έχει κάνει το δικό μα το Υπουργείο, το Υπουργείο, το, το φυλάκιο yeah. μάλλον των yeah. κοινωνικών ασφαλήσεων, yeah. ε, έχουν να κάνουν ε, όλα αυτά που έχουμε εξαγγείλει αυτό το διάστημα και όσα έχουμε κάνει. Yeah. Δεν έχουμε μόνο εξαγγείλει γιατί θα σας πω και τι κάναμε τις τελευταίες mm. τρει μέρε μέρες, έχουν σχέση και με την ανθρωπιστική κρίση. Δηλαδή, το να μην μειώσει κι άλλο τις επικουρικές συντάξεις φέτο ή τις κύριες συντάξεις, δεν είναι θέμα μονομερών ή όχι ενεργειών, είναι θέμα αυτονόητης δράσης της κυβέρνησής μας, για να μην οδηγηθούν ναι. σε ακόμα είναι μεγαλύτερη στόχια, από... εξαθλίωση και απελπισία οι συνταξιούχοι. Είναι υπέροχο αυτό που το κάνετε, αλλά αν αυτοί απαιτήσουν να μην το προχωρήσετε αυτό το σχέδιο, τι θα γίνει. Γιατί αυτό Δεν, έχει... αποδεχόμαστε, εμείς, Δεν αποδεχόμαστε, μιστέτι. Δεν αποδεχόμαστε τέτοιε απαιτήσει. Η χώρα μα είναι μια χώρα που έχει εθνική ανεξαρτησία, που έχει λαϊκή κυριαρχία. Η Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτέ που εξέλεξαν οι Έλληνε πολίτε ο ελληνικό λαό έχουν την αρμοδιότητα να ψηφίζουν νομοσχέδια και μάλιστα νομοσχέδια που αφορούν. Την ισοτηρία του ελληνικού λαού από την απόλυτη Εντάξει, φτώχεια όμως, και εξαθλίωση. Κύριε Μάρδα, Εξάλλου, εμεί, ναι. κοιτάξτε, και στο δικό μας Υπουργείο και σε πολλά άλλα Υπουργεία, έχουμε πάρει ήδη μέτρα. Ναι. Δηλαδή, για, για να έχει ο άλλος βιβλιάριο υγείας θεωρημένο και υγειονομική περίθαλψη, το να μειωθούν τα 100 ένσημα που απαιτούνταν σε 50, το κάναμε ήδη. Έχει βγει εγκύκλειο, την έχω υπογράψει, εφαρμόζεται εδώ και τρει μέρε. Το να πάρουν εκά με τι προποθέσει τη περσινέ. Και όχι αυτό που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση με την Τρόικα να μπουν αυστηρότερα εισοδηματικά κριτήρια για να αποκλειστούν χιλιάδε και να εξοικονομήσουν εκατό εκατομμύρια ευρώ. Έχω υπογράψει εδώ και τρει μέρε και το ΕΚΑΣ που θα δοθεί. Ναι, τώρα, θα δοθεί με τα ίδια κριτήρια. Ναι, θα σου πει ο άλλο και αν στο πει, γι' αυτό ρωτάω την αντίδρασή σα. Δεν θα πει ο άλλο. Ε, τέλειωσε θα το θα πει ο άλλο. Μονομερή ενέργεια θα σου πει. Μονομερή ενέργεια είναι να σου απαιτεί ο άλλο ο ακοτανόμαστο, όπω λέτε και εσείς, κι εσεί, να σα ζητάει να συνεχίσει να πεινάει ο ελληνικό <Κι> λαό και να συ... <Κι> συνεχίσει <Κι> να είναι δυστυχή. <Κι> ε... Αυτό είναι μονομερή <Κι> ενέργεια <Κι> σε βάρο <Κι> του <Κι> λαού και <Κι> τη χώρα. <Κι> το να δίνει ανάσε οι οικονομικέ, κοινωνικέ και ανάσε αξιοπρέπεια στον ελληνικό λαό είναι η σωστή πολιτική. Και αυτή θα ακολουθήσουμε. Γι' αυτό μα ψήφισε ο ελληνικό λαό, κυρία <Κι> Καμπουράκη και κύριε Οικονομέα. Το έχουμε δώσει το μήνυμα εκεί έξω ότι η διαφορά σας, το έχω πει σε εκπομπή σα. Ναι. Ε, πριν τις εκλογές και μετά ότι η διαφορά δικτατορίας και δημοκρατίας είναι ότι στη δημοκρατία που έχουμε και στη χώρα μας και λέμε ότι έχουμε και στην Ευρώπη είναι ότι οι λαοί ψηφίζουν, επιλέγουν προγράμματα και κυβερνήσεις. Μάλιστα. Ο, το Μάρδα καθαρά, ο στο το κύριο Μάρδασο. Μάρδασο. Θα Μάρδα καταργήσουμε τη δημοκρατία επειδή δε κάποιοι το θέλουν. Είστε, είστε, είστε από τους ελάχιστους που έχετε μείνει σταθερός στην, στην γραμμή που είχατε και πριν ένα μήνα. Οι Όχι, είμαστε, όλη, το ξε... η μας... Σταθερή, μας το όλη η κυβέρνηση παραμένει σταθερή. Μα το Όλη η κυβέρνηση, όλο ο ΣΥΡΙΖΑ, σα τα είπε πριν και ο Δημήτρη το του Μα τα στρωγγυλεύουν λιγάκι. Μα τα στρωγγυλεύουν. Ο στρατού δεν στρωγγυλεύει λοιπόν. τον κύριο λοιπόν, Το σύντροφό μου, το Δημήτρη Τοβίτσα, τον το, πολύ το Βίτσα. Το λέω το Όπω και όλου του σύντροφου. Κανεί δεν στρωγγυλεύει. Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριο Μάρδα, προχθέ, πριν από λίγο καιρό, τον άκουσα σε μια κουβίδα που δεν ξέρω, μάλλον εδώ ήταν να που και αλλού δεν ξέρω. Νομίζω ότι ήταν Σαββατοκύρια. Θα πάρουμε ένα, 2, 3, 4, 5. αλλά την τελική αποφάση θα την πάρουμε όταν θα ευοδοθεί η, η... η... η διαδικασία της Βρυξέλλες για να μου πει ο Βαρουφάκης η κορυφή της πυραμίδας από το πάτωμα είναι στα 12 μέτρα, στα 7 μέτρα, στα 20 μέτρα. Αυτό δεν είναι και παράλογο, έτσι. Εδώ που τα λέμε. Εσείς λέτε ότι δεν σας ενδιαφέρει που ήταν η πυραμίδα. Όχι, εγώ είπα ότι τα μέτρα που που αφορούν το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκ των πραγμάτων πέρα από το ότι δίνουν οικονομική και κοινωνική ανακούφιση είναι και μέτρα που αντιμετωπίζουν την ανθρωπιστική κρίση και βοηθάνε την επανακίνηση της οικονομίας. Για παράδειγμα, τη ρύθμιση την καινούρια την οποία ανακοινώσαμε σε κοινή συνέντευξη με την Άντια τη Βαλαβάνη ναι. και τον κύριο Μάρδα, αυτοί για τα δικά του θέματα, για τι ναι. τις στην εφορία και εγώ για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, έχουν δύο χαρακτηριστικά. Πρώτο, ότι διευκολύνουν και φυσικά πρόσωπα και κυρίω μικρέ, πολύ μικρέ και μικρομεσαίε επιχειρήσει να ανακουφιστούν οικονομικά και να είναι συνεπεί στι υποχρεώσει του στα ασφαλιστικά του ταμεία και ταυτόχρονα να δίνουν έσοδα στα ασφαλιστικά Φυθάς, ταμεία. Αυτό είναι δηλαδή, ένα προσέξτε πόλτε, να δείτε. Ναι. Ακούστε, όχι, θα σα πω το επιχείρημα πιο στέρεο, για να πιστείτε κι εσεί. Ε, ξέρω εγώ. ότι είστε πισμένοι, αλλά πιστείτε περισσότερο. Ακούστε, το νομοσχέδιο με το οποίο θα φέρουμε τι ρυθμίσει για τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι οικονομικέ υπηρεσίε του Υπουργείου χθε το μεσημέρι μου έφεραν την εκτίμησή του τι έσοδα θα εισρέψουν στα ασφαλιστικά ταμεία το 2015, τα αναμενόμενα έσοδα. Είναι ένα δι, μπορώ να σα το πω, και ναι. το λέω πρώτη φορά σήμερα το πρωί, ένα δι 460 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο που θα φέρνει ένα 460 εκατομμύρια ευρώ όταν συνοδεύεται και με την ανακοπή των μειώσεων των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για το, χιλιαδι, για το 2015, για την ανάκληση αυτών των μειώσεων των ναι, συντάξεων ναι. για το 2015 που έχουν ας πούμε δημοσιονομικό κόστος, ας πω αυτή την αργό, την ορολογία 350 εκατομμύρια ευρώ το ισοζύγιο είναι ότι θα έρθουν και πολύ περισσότερα έσοδα στα ασφαλιστικά Εισόλυτα, ταμεία. Επομένω, πολιτικέ δύο... οι οποίε ανακουφίζουν κοινωνικά το λαό με την αποφασιστικότητα που έχουμε και του συνδυασμού που κάνουμε μπορεί να φέρουν και επιπλέον έσοδα και θα φέρουν τα ασφαλιστικά μα ταμεία. Πρώτον, εσεί λέτε ότι θα χρησιμοποιήσετε τα έσοδα από την ρύθμιση απευθεία για να χρηματοδοτήσετε τα επικουρικά ταμεία. Αυτό δεν γίνεται πρατήριο. Τα, έσοδα, να... τα, τα, έσοδα, τα έσοδα από την, τα, τα επικουρικά ταμεία έχουν πάρα πολλού τρόπου χρηματοδότηση και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ούτε για τα επικουρικά ταμεία, ούτε για τα ταμεία κυρία ναι. ασφάλιση. Όχι, λέω και ότι βγάλει το ΙΚΑ λεφτά. Όχι με αερακοπανιστό. Μισό λεπτό, αν βγάλει το ΙΚΑ λεφτά. Από τη Δεν μπορεί να τα δώσει στο επικουρικό και το επικουρικό να Δεν καταλάβατε. Μα θα βγάλει και το ΕΤΑ χρήματα από τη ρύθμιση. Α, Δεν χρωστάνε ας. μόνο στο ΙΚΑ. Ναι. Χρωστάνε και στο ΕΤΑ. Και Ωραία. είναι και εκατοντάδε εκατομμύρια τα οποία θα εισρέψουν στο ΕΤΑ από αυτέ τι ρυθμίσει. Κύριε Στρατούλη. Ε, ναι, πρέπει όμω να υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Ο, ε, ε, βλέπω εδώ τώρα πάλι καινούργια δήλωση του κ. Μητρόπουλου στον Αντένα, ο οποίο λέει: Είμαι αντίθετο και εξέφρασα τι αντιθέσει με το σχέδιο Μοσκοβισή που κακώ προτρέξαμε να το υπογράψουμε. Τμήματα του κειμένου Μοσκοβισή ανετράψαν. Εδώ παίζεται και το κεφάλι του Νότου, πάει για θέση τη αριστερά, ενώ το εγώ δεν είναι βιώσιμο. Εσά σα βρίσκει σύμφωνο. Εγώ νομίζω. Υμόνο... Ε, 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 αυτό το κείμενο που στείλαμε το βράδυ. Είμαι... Για, 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 να, για να επειδή το είμαι, επειδή επειδή είμαι υπουργό τη ε, κυβέρνηση, ε, δεν σχολιάζω και δεν το έκανα και ποτέ. Και όταν δεν ήμουν υπουργό ναι. αριστερή προοδευτική αντιμνημονιακή κυβέρνηση, δηλώσει άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ μπορείτε τον Αλέξη το Μητρόπουλο, ναι. τον αντιπρόεδρο ε, της τη ε, Βουλή και τον αδελφό μου να, να, τον βγάλετε κα... τώρα μα... να τον έτσι, βγάλετε συμπον συμπον τηλεφωνικά συμπον συμπον στην εκπομπή σα και συμπον να σα δώσει όλε τι διευκρινήσει που θα μπορούσαν να δοθούν. Γι' αυτό και προσέθεσα το ερώτημα. Μην μου ζητάτε τώρα να σχολιάσω δηλώσει άλλων δεν το κάνω ποτέ. Δεν το ζήτησα να σχολιάσετε τον κύριο Μητρόπουλο, άλλο σα ρώτησα. Στο τέλο του ερωτήματό μου υπήρχε. Εσεί συμφωνείτε με αυτό το κείμενο που δώσαμε χθε. Εγώ συμφωνώ με τη διαπραγματευτική. Εγώ συμφωνώ με τη διαπραγματευτική στάση και τακτική της κυβέρνησή uh, κυβέρνησής μας, η οποία έχει εμπνεύσει τον ελληνικό λαό να κατεβαίνει στους δρόμους και η οποία και έχει δώσει ανάσες αξιοπρέπεια και στο λαό μας και στους λαούς της Ευρώπης. Να κάνω μια σημειολογική παρατήρηση. Κάνε. Όσες θέλετε. Επειδή έχουμε βγάλει πολλά ζωντανά από αυτό το γραφείο, Μέχρι πρώτο πίσω σα υπήρχε η ελληνική σημαία και η σημαία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπω ότι τη Ευρωπαϊκή Ένωση την έχετε βγάλει. Όχι, δεν την έχω βγάλει. Είναι ε λίγο πώς, παραδίπλα αφού... και δεν μπορεί να την πιάσει κανεί. Όπω. <laughs> <laughs> μην, μην πάτε να βγάλετε ηλίση. Δεν πάω, απλώ μου είχαν εντύπωση. Να... Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πείτε ε, μα. Ξανά, τι σα πειράζει. Σήμερα... Ό, να τι σας πειράζει. Ένα. Σήμερα είναι η μέρα τη Ελλάδα. Στο, ναι, στο ναι, Eurogroup σας δίνουμε Ωραία. μια σκληρή μάχη. Πεί, πείτε τι σα πειράζει, να είναι η ελληνική σημαία. Με άλλα λόγια, δεν είναι η ελληνική σημαία. Στοιχείο αξιοπρέπεια και περηφάνεια για το λαό και την πατρίδα μα. Έκανα εγώ κριτική γιατί υπάρχει ελληνική σημαία, αυτό καταλάβατε. Όχι. Ας πω τώρα. Με, ε, με το ασφαλιστικό αυτή τη στιγμή, έχετε πει και ξαναπεί ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να πληρωθούν οι συντάξει κύριε και επικουρικέ όλο τον χρόνο, α πούμε. Το επαναλαμβάνετε αυτό στα κατά κα, κα, Και για όλη τη διάρκεια τη θητεία μα. Και για πάντα. Επειδή δηλαδή, ρε, παιδί είναι η δική μου Επειδή, εκτιμήση... μου, υπάρχει η μόνιμη αυτή ότι τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα οικονομικό. Ε, τώρα, αυτό με, είμα... ναι. Είπαμε γι' αυτό. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να δίνουμε λύσει στα προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματο. Έχουμε σχέδιο και από ό,τι είδατε και με την ρύθμιση, την πολύ απλή και την πολύ βελτιωμένη. Και όλοι ομολογούν και εσεί το ξέρετε ότι δεν ξαναυπήρξε τόσο απλή, τόσο βελτιωμένη και τόσο υποφελή. Και για του ίδιου, κυρίω μικρομεσαίε επιχειρήσει, και για του ασφαλισμένου, γιατί θα εισπράξουν τα Αυτό δηλαδή ταλία, που χρωστάει και τώρα. Ποια κερδίκατε, γιατί δεν το ξέρουν εγώ. Αυτό που χρωστάει 50.000 ευρώ στο ΕΚΑ, πούμε, ή στον ΟΑΕ, ένα άνθρωπο, 20.000. Με τη ρύθμιση τι κερδίζει. Έτσι, χοντρικά, με μια κουβέντα, α πούμε, γιατί περισσότερο μα ενδιαφέρουν τα πολιτικά, αλλά να με, μάθει ο κόσμο. Με, με, με τη ρύθμιση κερδίζει το εξή. Πρώτο, ότι η ρύθμιση δεν έχει όριο για τι 100 δόσεις. Η προηγούμενη ρύθμιση είχε όριο τι 15.000 ευρώ ναι. ε, χρέο. Άρα, και ένα που χρωστάει, όπω είπατε, το παράδειγμα 50.000 ευρώ μπορεί να μπει στι 100 δόσει. Δεύτερο παράδειγμα είναι ότι είναι πιο βελτιωμένε οι μειώσει, προσα... οι, οι, οι διαγραφέ των προσαυξήσεων από, τόλη... από τέλη και από τόκου. Δηλαδή, εάν εφα... αυτό που χρωστάει 50.000 ευρώ, όπω είπατε, πάει να πληρώσει εφάπαξ διαγράφεται το 100% των προσαυξήσεων από τόκου και τέλη. Και ξέρετε καλά από πολίτες που δεν σας τηλεφωνούν 100, ότι η μεγαλύτερη 100, επιβάρυνση 100. είναι αυτή. Δεύτερο, αν πει ότι εγώ δεν μπορώ εφάπαξ, αλλά θέλω σε 50 δόσεις, θα έχει διαγραφή προσαυξήσεων τελών και τόκων κατά 70%. Και αν πει ότι εγώ δεν μπορώ ούτε με 50, θέλω 100 δόσεις, θα έχει διαγραφή προσαυξήσεων από τέλη, τόκους, επιβαρύνσεις άλλες 50%. Η τρίτη διαφορά είναι ότι για όσους, ότι για όσους χρωστάνε μέχρι 5.000 ευρώ δεν θα υπάρχει επιτόκιο, είναι μηδενικό και όσοι είναι πάνω από 5.000 ευρώ αντί για το επιτόκιο που είχε η προηγούμενη ρύθμιση 4,56% θα είναι 3%. Η άλλη βελτίωση είναι ότι πιάνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι την 1η Φλεβάρη του 2015, μέχρι δηλαδή πριν από λίγες μέρες. Και βέβαια υπάρχει και η άλλη βελτίωση είναι ότι για όσους αποδεδειγμένα με βάση τη φορολογική τους δήλωση αποδεικνύεται ότι έχουν μηδενικό εισόδημα. Δεν υπολογίζουμε βέβαια επίδομα ανεργία και προνοιακό. Θα ήμασταν απάνθρωποι αν το κάναμε. Που έχει μηδενικό εισόδημα. Για 12 μήνε αναστέλλονται όλε οι ενέργειε των ασφαλιστικών ταμείων για την ίσπραξη αυτών που χρωστάει yeah. και του δίνει τη δυνατότητα να πάρει ανάσα 12 μήνε και να μπει στη ρύθμιση μέχρι του χρόνου τη 31 Μάρτη. Ε, Υπάρχει ε, μια προπόθεση για όλα αυτά. Υπάρχει μια προπόθεση γιατί είπατε ε. κάτι πολύ σωστό και οι δυο σα πριν. Επειδή αναμένουν πολίτε βελτιωμένε ρυθμίσει, δεν πληρώνουν στα ασφαλιστικά ταμεία φόρου κλπ. Το είπατε εσεί είπα, και το είπα, μ. είπατε μ. σωστά. Γι' αυτό βάλαμε ω προπόθεση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που σωστά οι δυο σα εντοπίσατε ότι για να μπει στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του του Φλεβάρι. Και νομίζω ένα, είναι μια έτω. δίκαια και έτοιμη ρύθμιση. Ναι, για να μην έχουμε κι άλλε τρύπε δηλαδή, στο τέλο, Καταλάβει. Εντάξει, πάρα, σου δηλαδή, δηλαδή. Νομίζω είμαι πάρα πολύ καθαρό. Είπα ναι, 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 ναι. σωστή ήταν η επισήμανσή σα. Και Κατσουλή. γι' αυτό επειδή την είχαμε κι εμεί, το εντοπίσαμε ε, το πρόβλημα, το λύνουμε με αυτόν τον τρόπο. Επειδή όλα αυτά προποθέτουν μια ομαλότητα και μια ομαλή πορεία, και να φύγουμε από αυτό το μετεωρισμό που λέω εγώ. Ε, να γυρίσουμε είμαι στα... απόλυτα αισιόδοξο ότι ε. θα έχουμε θετική πορεία. και εγώ είμαι αισιόδοξο. Να γυρίσουμε τώρα στο σήμερα. Οι γερμανικέ εβδοίδε λένε ότι χθε το βράδυ κυρία Μέλκερ είπε στον κύριο Τσίπρα, τον προειδοποίησε, τον ενημέρωσε, δεν ξέρω πάρτε το πώς θέλετε, ότι σήμερα θα πούνε όχι στο Eurogroup οι, οι Γερμανοί. Έχετε κάποια πληροφορία. Παρ' όλα αυτά, Παρόλα αυτά στην ομάδα εργασία ε, χθε, το Euro Working Group, ναι. από ό,τι είδατε έχει βγει ε, ένα φω, ένα άσπρο καπνό αισιοδοξία ότι μπορεί να υπάρξει μια προωθητική συμφωνία. Ε, τα, ε, τα πράγματα προχωρούν με αντιφάσει προχωρούν με αντιθέσει. Είναι η πρώτη φορά, κύριε Οικονομέα, έχετε ξαναδεί κυβέρνηση ελληνική τα πέντε τελευταία χρόνια να διαπραγματεύεται τόσο σκληρά αλλά και τόσο αποτελεσματικά στην Ευρώπη. Ε... να έχει δημιουργήσει ρήγματα <ου> μέσα όχι, στην ίδια την γερμανική κυβέρνηση. Ρήγματα. Δεν, δεν Θέλω έχω... να μου πείτε την αλήθεια, σου δυο σα. Βέβαια, θα κρυθούμε από το αποτέλεσμα. Ξέρω τι θα μου πείτε. Θα κρυθούμε από το αποτέλεσμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και επίση δεν έχουμε ξαναδεί μια κυβέρνηση να κάνει τόσο περήφανο το λαό. Αλλά. Ε, θα συμφωνείτε λοιπόν... μαζί μου ότι όλα θα κρυθούν από το αποτελέσματο. Ε... Συμφωνώ απολύτω. Συμφωνώ απολύτω. Και γι' αυτό είπα ότι έχουμε αισιοδοξία ότι θα έχουμε ένα θετικό Ωραία, πείτε μου αποτέλεσμα κάτι άλλο, κάτι για το άλλο, λαό, την δάκλες. πατρίδα αλλά και του λαού τη Ευρώπη. Υπάρχει κανένα. Επειδή προηγουμένω είχαμε βγάλει τον κύριο Ρωμανιά και είχε, είχα δει μια συνέντευξή του που έλεγε ότι σκέφτεται ε, ε, κάποιε προτάσει να αλλάξει συνολικά το ασφαλιστικό και να αντί να πληρώνουμε εισφορέ να, ε, να, να πηγαίνει μέσω τη φορολογία κτλ. Αυτό το σχέδιο εσεί το ξέρετε, το υιοθετείτε, το έχετε κουβεντιάσει, υπάρχει δεν υπάρχει. Ο Ρωμανιάς δεν προέρχεται, ακούστε με, Ο κύριο Ρωμανιά δεν προέρχεται από παρθενογέννηση. Έχει 40 χρόνια που ασχολείται με το ασφαλιστικό και θεωρείται και ο πρίτανη ε, όσο αφορά τι γνώσει για το ασφαλιστικό σύστημα. Ο κύριο Ρωμανιά ρωτήθηκε για μια παλιότερη πρότασή του, είπε ότι ήταν παλιότερη πρότασή του το 2009, είπε ότι ήταν προσωπική του άποψη και διευκρίνησα κι εγώ αμέσω και σε συνεννόηση μαζί του ότι αυτό δεν είναι μέσα στι πολιτικέ τη κυβέρνηση και στι προθέσει τη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα στηρίξει με κάθε τρόπο και ο κύριο Ρωμανιά αυτό υιοθετεί, γι' αυτό είναι και γενικό γραμματέα, το έχει πει δημόσια χίλιε φορέ, τι προγραμματικέ δηλώσει τη κυβέρνηση, οι οποίε λένε ενίσχυση του δημόσιου, κοινωνικού, καθολικού, αναδιανεμητικού και αλληλέγγυου χαρακτήρα τη κοινωνική ασφάλιση και εξέβρεση νέων τρόπων και νέων πόρων δημόσια χρηματοδότησής του που δεν θα επιβαρύνουν τους φορολογούμενους και τους καταθέτες. Και γι' αυτό και ο Αλέξη ο Τσίπρα, ο Πρωθυπουργό, και εγώ ως αρμόδιο Υπουργό στι προγραμματικέ δηλώσει, είπαμε ότι θα συγκροτήσουμε ένα ταμείο εθνικού πλούτου και κοινωνική ασφάλιση για να δημιουργήσουμε ένα νέο αποθεματικό. Τι θα βάλτε; Εντάξει, εκεί, εκεί, εκεί. Εκεί, εκεί, εκεί είπαμε, θα πετρέλα. βάλουμε δύο πράγματα. Τα πετρέλαια, όταν τα βγάλουμε. Όχι, 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 όχι μόνο. Τα πετρέλαια, ακούστε. Εμεί δεν, δεν θέλουμε τάξε. να κροϊδεύουμε το λαό. Τα πετρέλαια, αν με το καλό, καλό βρεθούν. Πετρέλαια και φυσικό αέριο, έσοδα θα υπάρχουν μετά το 2023. Ε, και και ανάγκε έχει τώρα, έχει ε. φέτο το ασφαλιστικό. Ε, από... Εκτό από τα πετρέλαια και ε. το φυσικό αέριο, που είναι για μετά, έχουμε βάλει έσοδα από το φυσικό και ορυκτό πλούτο τη χώρα. Δηλαδή. Που και σήμερα έχει. Είναι τα μεταλλευτικά δικαιώματα, είναι τα τέλη για υδροελεκτρικά έργα, είναι διάφορα για εξορίξει κλπ. Αυτά θα πηγαίνουν για τα ασφαλιστικά ταμεία. Και αυτά. δεύτερο. Τί... 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 Κινητή και ακίνητη, ακούστε με. Όχι, αυτά δεν είναι πολλά, αλλά είναι κάτι και το ασφαλιστικό σύστημα θέλει και το τελευταίο ευρώ. Και είναι και κάποια που είναι πολλά. Είναι δηλαδή η αξιοποίηση δημόσια περιουσία κινητή και ακινητής που θα φύγει από το ταϊπέδ που ήταν από εκεί να ξεπουληθεί. Θα αξιοποιηθεί αυτή η περιουσία δηλαδή, δηλαδή, μακριά δηλαδή, 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 και ενάντια εν, σε λογικέ. Άρα, άρα, πώς, δι, άρα δηλαδή το θα ελληνικό. Θα αξιοποιηθεί και θα πάνε τα έσοδα άρα, στα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα, το ελληνικό, λέει, τα λεφτά που θα πάρουμε από την. Uh, Πώ τη λένε του ελληνικού, θα πάνε σε αυτό το ταμείο. Νομίζω είπα κάτι. Είπα μακριά από λογικέ ξεπουλήματο και ιδιωτικοποίηση. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αξιοποιεί το δημόσιο την περιουσία του, χωρί να την εκχωρεί yeah. και να την ξεπουλά. Υπάρχουν δυνατότητε να νοικιάζει, υπάρχουν δυνατότητε να αναπτύσσει το ίδιο το δημόσιο επιχειρηματικέ δράσει, υπάρχουν δυνατότητε να κάνει συνεργασίε. Υπάρχουν πάρα πολλέ δυνατότητε οι οποίε διασφαλίζουν το δημόσιο χαρακτήρα τη περιουσία του. Και αυτέ τι δυνατότητε και τι Και τις βέλτιστες, τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν στην Ευρώπη και στον άλλο κόσμο θα τις χρησιμοποιήσουμε. Το ελληνικό τέλειωσε δηλαδή. Δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίηση. Για το ελληνικό έχει πάρει θέση η ελληνική κυβέρνηση από πολύ. και η κυβέρνηση ότι θα, επανε... ότι θα επανεξεταστεί αυτή η συμφωνία και η σύμβαση, γιατί η άποψη της κυβέρνηση είναι αυτή που έχουν και οι τοπικοί φορείς και που βγάζει και η μελέτη του Πολυτεχνείου που λέει ότι μπορεί να γίνει yeah. ένα Μητροπολιτικό Πάρκο που να συμβάλλει. Στην ανακούφιση όλου του λεκανοπεδίου. Οικολογική στο τομέα, τυματική, στο τομέα το κάποιο, και ετοιματική. Στον τομέα του δικό σα, υπάρχει κάποιο νομοσχέδιο Λε. το οποίο ετοιμάζεται για να ανακουφιστούν οι πάσχοντε και να ανακουφιστούν αυτοί που έχουν περισσότερη ανάγκη. Έχετε κάτι να μα εξαγγείλετε, Γιατί υπάρχει και μια συζήτηση τώρα. Υπάρχει ότι γιατί δεν κατατεθήκαν νομοσχέδια, διότι δεν υπάρχουν οι επιτροπέ κλπ. <Λε> ναι, θα σα πω. Ε, δύο νομοσχέδια θα πάνε για την Βουλή θα κατατεθούν το αργότερο την Τρίτη από ό,τι έχω ενημερωθεί από το γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Το πρώτο, το πρώτο έχει να κάνει με τέσσερα πράγματα. Είναι πολυνομοσχέδιο και θα ψηφιστεί εντό τη επόμενη εβδομάδα. Είναι η προστασία τη πρώτη κατοικία από πληστηριασμού. Είναι η απαγόρευση να πολλούνται από τι τράπεζε να εκχωρούνται στεγαστικά δάνεια σε distress funds, δηλαδή σε επιθετικά ε, κεφάλαια. Yeah. Τρίτο, είναι οι ρυθμίσει που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών, η κυρία Βαλαβάνη, για τα χρέη προ την εφορία. Και τέταρτο είναι οι ρυθμίσει που έχουμε εξαγγείλει εμεί από, από το, το κοινωνικό ασφαλίσεων για τι οφειλέ προ ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο το οποίο ετοιμάζεται και είμαστε σε συνεργασία πάρα πολλοί υπουργοί, Υπουργό Εργασία, αναπληρωτή Υπουργό Εργασία, κυρία Φωτίου, εγώ από το Κοινωνικό Ασφαλίσεων, Υπουργείο Οικονομικών κλπ. Είναι το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση τη ανθρω... Ο από το Υποδομών, γιατί είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση τη ανθρωπιστική κρίση. Όπου είναι ο πρώτο άξονα των μέτρων Αυτά που είχε εξαγγείλει ο Λέξο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Αυτά... Εκεί, ε... εκεί, εκεί. Αυτά εκεί έχουν δημοσιονομικό κόστος. Και... και... λέτε ότι. Ε... Ε... Ε, δεσμεύεστε με το χαρτί στον Ντάζεμπλουμ ότι δεν θα πάρετε μέτρα με δημοσιονομικό κόστος. Ή θα βρείτε. Από ό,τι είδατε. στο τι... χαρτί... Ναι. Από ό,τι είδατε, το χαρτί στον κύριο Ντάιζεμπλουμ, okay. αλλά και οι δημόσιε τοποθετήσει του Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, τα μέτρα για την αντιμετώπιση τη ανθρωπιστική κρίση δεν τα διαπραγματευόμαστε με κανέναν. Στον δεν διαπραγματευόμαστε δεν το με κανέναν του να μην έχουμε οικογένειε να πεινάνε, του να μην έχουμε οικογένειε που να μην έχουν σπίτι, του να μην έχουμε οικογένειε που να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν διαπραγματευόμαστε με κανέναν ότι δεν πρέπει να υπάρξει περαιτέρω μείωση των κύριων και των επικουρικών συντάξεων το 2015 και τα επόμενα χρόνια. Αυτά είναι μέτρα που θωρακίζουν την κοινωνία μας, που θωρακίζουν κυρίως τις πιο φτωχές ε, οικογένειες. Κύριε και με σταματάνε ε... την καταστροφή που επέφεραν τα μνημόνια στην κοινωνία μας. Αν δεν το κατάλαβα, θα ήθελα να το επαναλάβετε. Ε, ε, θα υπάρξει άμεση ρύθμιση ίσως και σήμερα για το πάγωμα των συντάξεων, ε, των μειώσεων των συντάξεων ή για τα όρια ηλικία. Τι έχει γίνει με αυτό. Κοιτάξτε, για να ξέρετε, έχω, από τη, όταν ήρθα στο Υπουργείο. Ε, το πρώτο που μου ζήτησαν από την πρώτη μέρα ως εκκρεμότητα να υπογράψω ε, και και ήταν για να μια πάει στο υπουργική απόφαση. Λογιστήριο. Για Όχι, να Όχι, περιμένετε. Στο... Λέω, το πρώτο που μου ζήτησα ναι. να υπογράψω τότε για να εφαρμοστεί ήταν να υπογράψω μια υπουργική απόφαση για να γίνει μείωση των επικουρικών ναι. συντάξεων 8 σε του την νόμου. 1η Μαρτίου και μου είπαν ότι υπήρχε και δεύτερο που θα ερχόνταν αργότερο υπουργική απόφαση για 1η Ιουλίου ώστε <laughs> να γίνουν 15% μείωση επικουρικών συντάξεων. Ναι. Με προφορική μου εντολή και με πολιτική ευθύνη και το ανακοίνωσα δημόσια, είπα πάρα. δεν υπογράφω. Και right. φέρνω νομοθετική ρύθμιση την επόμενη εβδομάδα ή το επόμενο δεκαήμερο να το θωρακίσω και νομοθετικά αυτό το πράγμα. Και να καταργηθεί δηλαδή η ρήτρα μηδενικού ελλείμματο ώστε να μην υπάρχουν αυτέ οι μειώσει. Yeah. Το ίδιο ενδεικαιά. υπήρχε έτοιμη εγκύκλειο για την μείωση των δικαιούχων του ΕΚΑΣ με τον τρόπο που σα είπα. Δεν την υπέγραψα αυτή την εγκύκλιο και πριν τρει μέρε υπέγραψα, υπέγραψε κατά εντολή μου η αρμόδια. Γενική Διευθύντρια, εγκύκλιο που λέει ότι θα δίνεται όπω πριν. Και υπήρχε και εγκύκλιο να μειωθούν και οι κύριε συντάξει όσων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1 η 1 15 και μετά, με βάση τον νόμο 3863 του 2010, την οποία δεν υπέγραψα και το επόμενο δεκαήμερο και νομοθετικά θα θωρακιστεί αυτή η μη υπογραφή μου. Αυτέ ήταν στο οι πρώτε συμβουλέ. Έχουν φτάσει αυτά. Αυτέ είναι οι συμβουλέ. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Τα και... πάντα, όλα έχουν τιμολογηθεί και αξιολογηθεί οικονομικά και είμαστε πανέτοιμοι να προχωρήσουμε στι επόμενε μέρε, στο επόμενο δεκαήμερο, σε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Και τώρα η δύσκολη ερώτηση για τέλο. Γιατί άλλε ήταν ευκολέ. Τι ήταν, ε, Εντάξει, για σένα Τα... εύκολες. Σα χαϊδέψαμε <laughs> σήμερα. <laughs> Σωστά. Ε, η, η δύσκολη ερώτηση. Εάν ε, απόψε καταλήξουν σε μια συμφωνία η κυβέρνηση, σε μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση και πάντοτε για το καλό τη χώρα που το ευχόμαστε όλοι. Και έρθουν τη Δευτέρα και σας πούνε ότι άκου στρατούλη ωραία τα λες, ωραία τα πες, δεν, δεν ε, τα παρατάμε αυτά, αλλά τα παγώνουμε για πέντε μήνε γιατί έτσι μας, ε, μας ζητήσανε. Ε, να μην υπάρχουν μονομερείς ενέργειες. Τι θα γίνει. Ε, δεν υπάρχει περίπτωση σε όποια συμφωνία ε, γίνει απόψε. Ε, του να ε, παγώσουν ή να ανασταλούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό Καθαρά το, α, πράγματα, α, α, καθαρή λογαριασμοί. Θα σας τα πει αυτά και ο Γενικό Γραμματέας του κόμματο που έχετε στην εκπομπή σας. Όχι, μισό λεπτό. Όχι, δεν μιλάμε για την ανθρωπιστική κρίση. Μιλάμε για τα όρια ηλικία, για το μείωση των επικουρικών, για μία σειρά μέτρα που έχετε εξαγγείλει πάρα πολύ σωστά. Και πολύ, σε πολύ Μα σα είπα, σε μα σωστή είπα η ανάκληση των μειώσεων στι επικουρικέ συντάξει είναι ταυτόχρονα και μέτρο για την αντιμετώπιση τη ανθρωπιστική κρίση. Ναι, Αφού οι επικουρικές συντάξει ήταν 500 ευρώ και έφτασαν 90 ω 130 ναι, €, πού θα πάμε παρακάτω. Που θα τι μειώσουμε 15% θα τι εξαερώσουμε. Πώ θα στραφή. ζήσουν οι συνταξιούχοι, Έτσι, Να του πάρουμε το γιορτάκι και το ψωμάκι που απέμεινε πάνω από το τραπέζι του. Αστειεύεστε. Συμφωνώ... Γίνονται αυτά τα πράγματα. Απολύτως... Υπάρχει περίπτωση η κυβέρνησή μα να κάνει τέτοια συμφωνία. Ε, Καμία. Συμφωνώ απολύτω μαζί σα. Συμφωνώ απολύτω μαζί σα. Αλλά εγώ το χαρτί χθε που νομίζω λέει, το χαρτί που στείλαμε, ότι μέτρα που θα έχουν δημοσιονομικό κόστο θα τα ξαναδούμε. Έχω την εντύπωση. Μα δεν έχουν. Ε, μα μα σα είπα, είπα πριν, όχι επειδή το ζητάνε οι, ε, κάποιοι στη Γερμανία, αλλά επειδή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν... Ότι τα νομοσχέδια που θα έρθουν τι πρώτε μέρε. Για τα ασφαλιστικά ταμεία, το ισοζύγιο θα είναι θετικό. Για τα ασφαλιστικά Ωραία, για να ταμεία. Δούμε, για να Από δούμε. τη μία μπορεί να υπάρξει δαπάνη από τη μη <μήλωση> μείωση των συντάξεων, αλλά από τη ρύθμιση για τι οφειλέ των ασφαλιστικών θα ταμείων λοιπόν. θα υπάρξουν πολλαπλάσια λοιπόν. έσοδα. Λοιπόν, σα κάνουμε, ω δώρο για το φινάλε τη εκπομπή, σα κάνουμε ένα πρωτοσέλιδο τη Bild. Για δείτε το. Λοιπόν, Bild, μετάβραση. Επιτέλου, κάποιο είπε όχι στου χρεοκοπημένου Έλληνε. Η Γερμανία είπε ευχαριστώ βοσκάν Σόιμπλε. πες ναι. μου τώρα μενα ναι. πώς πάμε να σας σε να μας κάνω και εγώ ναι. Ναι. Να, να, και να, να σας κάνω λοιπόν <laughs> και εγώ, να, να σας στείλω και εγώ δώρο γιατί δεν τις έχω μαζί μου, τις έχω έξω, μ' ακούτε ναι, το ναι, πακέτο ναι. Των, uh, ξένων, των ξένων έγκυρων εφημερίδων και περιοδικών που κυκλοφόρησαν σήμερα το πρωί, που η συντριπτική πλειοψηφία τους λέει και απαιτεί από τη Μέρκελ να μαζέψει το Σόιμπλε και όλου του ακραίου και δογματικού τη κυβέρνησή τη. Μακάρι και είμαστε Έτσι λοιπόν είμαστε, πάμε στη διαπραγμάτευση. Και... Από τη μία με αντιπάλου και από την άλλη με συμμάχου. Ωραία, μια και είμαστε σε φάση δώρο θα σα πω. Και κάνουμε... με τον ελληνικό λαό ενεργοποιημένο και δίπλα μα. Ε, μια και είμαστε και σε φάση Και του άλλου λαού τη Ευρώπη με κατέβηκαν σε διαδηλώσει που δεν έχει ξαναγίνει υπέρ τη yeah. Ελλάδα και τη διαπραγμάτευση τη ελληνική κυβέρνηση. Μόνο στη δικτατορία είχαμε δει διαδηλώσει αλληλεγγύη στον ελληνικό λαό. Και... Yeah. Έτσι και άλλο να θέλουμε. Άρα πάμε δυνατοί. Πάμε με αυτοπεποίθηση, πάμε με αποφασιστικότητα, πάμε με θάρρο και ταυτόχρονα με ψυχραιμία στην κρίσιμη αυτή διαπραγμάτευση Ωραία. για τη χώρα μα. Μια και είμαστε σε φάση, σε φάση δώρων, και επειδή εμένα προσωπικό δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι λέει η Bild, παρά μόνο ω μία αντίθεση το τι σκέφτονται εκεί πέρα, θα σα κάνω κι εγώ ένα δώρο, αυτό το πρωτοσέλιδο. Ο Σόιμπλε ε. δικάζει την Ευρώπη. Ε. Και αυτό ε, είναι μία εφημερίδα. Και αυτό δεν που, υπάρχει. Ακριβώ. Λοιπόν, Καλημέρα σα. Δεν, βώρα, δεν είπα, είπα τα μόνο τα για βώρα. την Αυγή. Πολύ εύστοχο το πρωτοσέλιδο τη Αυγή. Αλλά το ίδιο πρωτοσέλιδο εύστοχο όπω τη Αυγή υπάρχει και σε πολλέ ευρωπαϊκέ και αμερικάνικε και, και βρετανικέ εφημερίδε. Να είστε καλά όλοι και εσεί και όσοι είναι στο πάνελ σα και οι τηλεθεατέ. Να του διώξατε. Να του διώξατε. Και είχα το άγχο ότι του κλέβω το χρόνο. Όχι όχι Να είστε καλά. Γεια σα.